Τα χαμόγελα κατά την παραδοσιακή χειραψία για τα μέσα ενημέρωση μπορεί να περίσευαν, αλλά το πολιτικό πόκερ στην Ισπανία παίζεται από παίκτες που φθάνουν στα άκρα. Ο Άλμπερτ Ριβέρα, επικεφαλής των Θιουδαδάνος, έθεσε 6 συγκεκριμένους όρους στο Μαριάνο Ραχόι, δηλώνοντας μάλιστα λίγο αργότερα, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι δεν τον επιθυμεί για πρωθυπουργό, αλλά αυτό δεν αποτελεί αγκάθι για τη συνεργασία τους και θα υποχωρήσει πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Για το καλό της Ισπανίας και των Ισπανών είμαι έτοιμος να καθίσω και να διαπραγματευθώ με εκείνους που κατά τη γνώμη μου δεν αξίζουν να κυβερνούν τη χώρα. Δεν έκαναν σωστά τα πράγματα και δεν αφοσιώθηκαν τα τελευταία χρόνια στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Αλλά επιμένω ότι υπάρχουν δύο επιλογές. Είτε μια κυβέρνηση που δεν μας αρέσει, είτε καμία κυβέρνηση. Μεταξύ των δύο επιλέγω τη λιγότερη κακή λύση. Το Λαϊκό Κόμμα θα ψηφίσει στις 17 Αυγούστου επί των 6 ώρων, ενώ ο Μαριάνο Ραχόι έστρεψε τα βέλη του στους σοσιαλιστές. Εάν ο κύριος Πέδρο Σάντσεστ δεν αλλάξει τη στάση του, αν δεν αλλάξει το όχι με μία απάντηση, ο σχηματισμός είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Όλοι το γνωρίζετε αυτό. Ένας δεξιός συνασπισμός μπορεί να φτάσει στις 169 έδρες, αρκετά μακριά από τις 176 της απόλυτης πλειοψηφίας. Εξού και η πίεση πέφτει στους σοσιαλιστές με τις 85 έδρες, προκειμένου να μην προκύψει μια εύθραυστη κυβέρνηση, αφού υποδέμως έχουν αποκλειστεί από το Ραχόι.